Συνεχίζονται στα Γιάννενα οι εργασίες του ετήσιου τακτικού συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος με κεντρικό μήνυμα «Αλλάζουμε το κράτος, τις ζωές μας, την Ελλάδα» με τη συμμετοχή 500 δημάρχων και δημοτικών συμβούλων και προσκεκλημένους υπουργούς και εκπροσώπους κομμάτων, εκπροσώπους αυτοδιοικητικών φορέων από την Ευρώπη και εκπροσώπους του επιστημονικού και επιχειρηματικού κόσμου. Στο συνεδρίο συμμετείχε και ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Ευάγγελος Λαμπάκης, όπου στην ομιλία του άσκησε σκληρή κριτική στον Υπουργό Εσωτερικών Πάνο Σκουρλέ και την κυβέρνηση, τονίζοντας ότι ο Υπουργός θα πρέπει να οφείλει περισσότερο σεβασμό τουλάχιστον στα πρόσωπα των αιρετών. Φοβάμαι, ακούγοντας τον κύριο Σκουρλέτη, ότι θα έπρεπε να νομοθετήσουν εκεί στην Κεντρική Βουλή ότι για να γίνεις Υπουργός πιο μπροστά πρέπει να γίνεις τουλάχιστον Δήμαρχος. Δεν ξέρει τη δομή ενός Δήμου. Δηλαδή, εάν του έλεγα ότι ένας Δήμος σαν αυτό της Αλεξανδρούπολης, ο οποίος έχει 1.200.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, είναι περίπου μισός νομός Εύρου. Είναι αστικός, είναι αγροτικός, είναι μιαστικός, έχει τα πάντα μέσα. Έχει λιμάνια, έχει ορεινούς όρους, έχει 40 οικισμούς, έχει δύο πόλεις, Αλεξανδρούπολη και Φέρες, και έχει και περίπου 77.000 κατοίκους. Λοιπόν, θα έλεγα ότι μάλλον δεν ξέρει ότι ένας δήμαρχος όταν ξυπνάει το πρωί, αν κοιμάται, έχει να κάνει με 13 διαφορετικές διευθύνσεις, δηλαδή διαφορετικά 13 αντικείμενα. Το κάθε Υπουργείο έχει συγκεκριμένο αντικείμενο. Όχι αντικείμενα, συγκεκριμένο αντικείμενο. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με 13 διαφορετικά αντικείμενα. Έχουμε να κάνουμε με 500 υπαλλήλους με τους οποίους συνελασσόμεθα κάθε μέρα. Ενδεχομένως και με τους 500 κάθε μέρα διαζώσεις. Και έχουμε εκεί να πάρουμε αποφάσεις γρήγορα. Πέραν του γεγονότος ότι βλέπουμε και 100 πολίτες δημότες στο γραφείο μας. Και βέβαια έχουμε την ευθύνη όλων των μεγάλων έργων των ΕΣΠΑ, όλων των μικρών έργων μέσα από τη ΣΑΤΑ, ό,τι και αν συμβαίνει μέσα στο Δήμο, ο Δήμαρχος πρέπει να έρθει. Γιατί και ένας που ήρθε να μου πει ότι ο γιος του στην ομάδα του μπάσκετ της Αλεξανδρούπολης πετάχτηκε έξω από τον προπονητή, ήρθε να μου πει να μεσολαβίζω, γιατί θεώρησε ότι μια πάσα που έδωσε στο περασμένο ματς δεν ήταν σωστή και τον έβγαλε έξω και έπρεπε ο Δήμαρχος να επέμβει. Αυτά, μεταξύ σοβαρού και αστείου, δημιουργούν μια κατάσταση στην ψυχολογία ενός δημάρχου, ευσυνείδητου, ενός έντιμου δημάρχου, ενός δημάρχου ο οποίος θέλει αποτελέσματα, ενός δημάρχου ο οποίος είναι δημιουργικός.